Ξεκινώντας τις περιοδίες από πέρσι με τις βάκες και τη μεγάλη επιτυχία που είχαμε τόσο στην Αμερική ολόκληρη σε 18 πόλεις, ακολούθησαν οι τροάδες του Ευρυπίδη με την εξαιρετική μουσική του διεθνώς αναγνωρισμένου του Μίκη Θεοδωράκη. Τη μετάφραση την έκανε επίσης γνωστός και καταξιωμένος ο Μιχάλης ο Κακογιάννης. Τα σκηνικά ο Νάσος ο Γκιούροφ. Τα κουστούμια η Γεωργία Κονιαβίτη. Και ένα επίλεκτο team με ακολούθησε σε όλη αυτή τη διαδικασία φέτος για 32 παραστάσεις σε 32 διαφορετικές πόλεις με στόχο να προβάλλουμε αυτό που έχουμε κληρονομήσει, τον ελληνικό πολιτισμό. Θέλω να σταθώ στο πρώτο κομμάτι, πώς ξεκίνησε το όνειρό μου αυτό να φύγω από την Ελλάδα και να υλοποιήσω αυτό το περσινό ταξίδι με τις βάκες. Αυτό είχε ένα κόστος προσωπικό δικό μου, να πουλήσω ένα διαμέρισμα που είχα και παίρνα κάποια έσοδα από αυτό, ώστε να τα βάλω για να δημιουργήσω και να υλοποιήσω αυτό το στόχο που είχα. Έκανα ένα team, επιβαρύνθηκα εγώ όλα τα αεροπορικά εισιτήρια, το να φτάσω από Αθήνα Νέα Υόρκη, να πληρώσω τους συνεργάτες μου, να δημιουργήσω τα κουστούμια, τις πρόβες που είναι αρκετά εξαντλητικές, που θέλω να γνωρίζεις ότι γίνονται σε δύο γλώσσες, γίνονται στα αγγλικά και στα ελληνικά, ώστε να μπορούμε να δίνουμε πραγματικά παραστάσεις σε αμερικάνικα κολέγια, ώστε να δημιουργήσουμε φιλέλληνες. Αυτός είναι ο στόχος μου, αυτό είναι το όνειρό μου, το μετέφερα στους ανθρώπους της Ομογένειας, όπως τον πρόεδρο της ΣΑΕ, τον κύριο Σπυρόπουλο, τον πρόεδρο του Παιδεία, τον κύριο Ηλία Τομάζο και τον κύριο Λαλιώτη Θόδωρο. Ήταν άνθρωποι που πραγματικά επικρότησαν το όραμά μου, συνέβαλαν στο να υλοποιηθεί αυτό που οραματίστηκα και μπόρεσαν και μου έκλεισαν αυτές τις παραστάσεις. Δεν είχα όμως την οικονομική υποστήριξη ποτέ από κανένα στο περσινό μου το ταξίδι με τις βάκες και αυτό θέλω να το αναφέρω ότι ήταν προσωπική μου, η προσωπικά η συμβολή μου αυτή, ώστε και το κόστος αυτό ήταν να χάσω ένα διαμέρισμα. Δεν λυπάμαι. Είναι όνειρο μου και στόχος μου να συνεχίσω αυτό. Είναι στόχος μου να συνεχίσω και να προσφέρω ό,τι είναι δυνατό και ό,τι μπορώ ως το τέλος της ζωής μου για να μπορέσω να φτάσω στην Ομογένεια, στο άλλο άκρο της Αμερικής ή και του κόσμου ή και στους ηθαγενείς με στόχο να παρουσιάσω αυτό το πράγμα. Ό,τι κόστος κι αν έχει, αυτό θα το επομιστώ. Αυτό έχω βάλει στόχο ζωής και με κίνδυνο και της ίδιας μου της υγείας. Δεν διστάζω να πω ότι φέτος το ταξίδι μου, πριν ταξιδέψω, ήμουνα στο νοσοκομείο και εγκατέλειψα και την υγεία και τα νοσοκομεία για να μπορέσω να υλοποιήσω αυτό μου το στόχο. Θέλω να πω ότι και να τους ευχαριστήσω τους οργανωτές όλου αυτού του εγχειρήματος, γιατί αυτοί οι άνθρωποι επιβαρύνονται με 1.650 δολάρια την παράσταση, την φιλοξενία συν 5 δίκλινα. Αυτό το ποσό το επιβαρύνονται όπως επιβαρύνονται και τις μετακινήσεις από τον ένα σταθμό στον άλλο. Στη φετινή μας λοιπόν περιοδία, που όπως γνωρίζετε είναι ένα είδος εθελοντισμού που και οι ίδιοι συμβάλλουν για να οργανωθεί όλο αυτό το ταξίδι, συνέβαλαν ώστε να αμυφθούν φέτος οι συνεργάτες μου στο ταξίδι εδώ, που στο τέλος υλοποιήθηκαν από 32 παραστάσεις 22, έγιναν κάποιες αναβολές, έγιναν 22 και αυτό το ποσό των 150 ευρώ, θέλω να πω ότι η
και οι συνεργάτες μου οι ίδιες, οι ίδιοι που συμμετείχα στην παράσταση, με αυτό το ποσό ήταν ένα ποσό ώστε πραγματικά και οι ίδιες ήταν εθελόντριες ουσιαστικά σε αυτό. Και θα με ρωτήσεις γιατί, κύριε Λοϊζίδη, αποφασίζουν οι συνεργάτες σας αυτό να μπουν στη διαδικασία αυτή, να εργαστούν για 2 μήνες στην Αμερική. Θα σας πω αμέσως ότι το όνειρό τους είναι να τους δει κάποιος, ίσως ένας άνθρωπος των μέσων μαζικής επικοινωνίας, του show business, και να ανοίξει το μέλλον για αυτές. Να πάρουν την εμπειρία το δεύτερο και το τρίτο το ταξίδι. Αλλά με έρωτα πάντα αυτό που κάνουν. Γίνεται μια επιλογή σκληρή και ουσιαστική, ώστε να τραγουδούν, να μιλούν αγγλικά και να είναι οι καλύτερες για να μπορούν και να δίχως να έχουν άλλες υποχρεώσεις για να υλοποιήσουν αυτό μου το όνειρο. Δημιούργησα αυτή τη μη κερδοσκοπική εταιρεία, ενημερώνοντας πάντα την κάθε χώρα που πηγαίνουμε, ώστε να μπορούμε να είμαστε νόμιμα να παρουσιάζουμε αυτό το πράγμα. Στόχος μου δεν είναι να σταματήσει. Θέλω αυτό το πράγμα φέτος του χρόνου. Θέλω να είναι θεσμός. Θέλω να είναι ένα πράγμα που να υπάρχουν συνέχεια υποστηριχτές. Άνθρωποι που να υλοποιούν αυτό το πράγμα και να βρίσκονται και να είναι συνεπείς σε αυτό που λέω. Σε αυτό που θέλω. Να μπορούμε να είμαστε συνταξιδιώτες στο όνειρο. Θέλω ανθρώπους που να μπορούν να παρουσιάσουμε αυτό όπως θα είναι η ωραίστια του χρόνου, που να αγαπούν αυτό, να αφιερώσουν χρόνο και να μπορέσουν να προσφέρουν αυτά τα ελάχιστα κατ' εμέ, τα ελάχιστα που μπορούν να προσφέρουν για αυτό που έχουμε κληρονομήσει. Δηλαδή χρειάζομαι ανθρώπους όπου και αν βρίσκονται, σε όποιο μέρος του κόσμου κι αν είναι, να μας προσφέρουν τη στέγη, τα 5 δίκλινα όπως λέω, τα 3 γεύματα που να προσφέρουν το πρωινό, το μεσημεριανό και το βραδινό, τη διακίνηση και αυτό το ποσό που συνήθως στο μήνα πέφτουν 12 παραστάσεις, γιατί οι ημέρες παραστάσεων είναι η Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή και ο μήνας έχει 4 Παρασκευό, Σάββατο, Κυριακά. Πέφτουν 12 παραστάσεις από $150. Όπως καταλαβαίνεις, το ποσό αυτό που μπορεί να πάρει κανείς είναι $1,800. Οπότε αυτό το ποσό, κανείς το να βρίσκεται στο εξωτερικό μακριά από τη χώρα του, είναι το ελάχιστο να μπορεί να επικοινωνήσει με τους ανθρώπους τους δικούς του, να πιει ένα καφέ, να πάει να δει ένα μουσείο και να επιβαρυνθεί τις οποιασδήποτε υποχρεώσεις του πέραν της διατροφής του και τις υποχρεώσεις που αφήνει πίσω του. Φέτος, την κάλυψη των αεροπορικών εισιτηρίων, θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, τον κύριο Ανδρέα Δημητρίου της Κύπρου, της Κυπριακής Δημοκρατίας, που μας εξασφάλισε αυτά τα αεροπορικά εισιτήρια ώστε να μεταβούμε εδώ. Αν δεν αμείβεται αυτό το ποσό, κάποιος που να βρίσκεται σε μια ξένη χώρα και να εργάζεται για 2 ολόκληρους μήνες, δεν έχει νόημα να υπάρχει και να υφίσταται. Ευχαριστώ και πάλι. Και εγώ.